Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη σχολή χώρο της μητέρας μου, γιατί σήμερα θα έρθει όλη η σχολή, θα έρθουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες και θα κάνουν την παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς σταματημούς, χωρίς διορθώσεις, για να δουν πώς βγαίνουν, να δουν τους χρόνους τους. Ανυπομονώ τόσο πολύ να τη δω. Και εννοείται πως θα σας πάρω μαζί μου. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και έρχονται οι μαθητές, οι μαθήτριες, να κάνουν και το ζεσταμά τους πριν ξεκινήσουν να χορεύουν. Η μητέρα μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί με όλες τις δασκάλες της σχολής μέσα, κάνουν ένα μικρό meeting πριν ξεκινήσουν. Οπότε, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε μία πανέμορφη μέρα. Κοιτάξτε εδώ, έχουν μερικά από τα props. Έχουν και εδώ όλες τις σκηνές. Αυτό είναι το ντύσιμό μου για σήμερα. Φοράω και τα παπουτσάκια του μπαλέτου. Στέλλα και εγώ κάνω τον Αμπού και πιστεύω πως το πιο ρομαντικό και ταιριαστό ζευγάρι είναι ο Αλαντίν και η Γιασμίν. Είμαι η Μαριάννα και στην παράσταση κάνω τον Παπαγάλο και πιστεύω πως ο πιο μαγικός ρόλος είναι η Τζαφάρ. Είμαι η Χαρά, είμαι το Χαλί και πιστεύω ότι την καλύτερη στολή θα την έχει η Τζαφάρ η Σίλια. Είμαι η Σίλια ο Τζαφάρ και πιστεύω ότι ο πιο φαν ρόλος είναι το Τζίνι Χαλί. Είμαι η Χαλά, είμαι το Τζίνι και πιστεύω ότι το πιο ωραίο τραγούδι το έχει η Αγγελίνα, το Speechless. Είμαι η Αγγελίνα, τραγουδώ και χορεύω και πιστεύω ότι ο πιο ρομαντικός ρόλος είναι της Κατερίνας, της μαμάς της Τζασμίν. Είμαι η Κατερίνα, η μαμά της Τζασμίν και πιστεύω ότι η πιο ενθουσιασμένη είναι η Μαριλένα, η στρατηγός. Είμαι η Μαριλένα, είμαι η Χακίμ, η στρατηγός που προστατεύει την Τζασμίν και πιστεύω ότι το πιο ωραίο κουστούμι θα το έχει η Τζαφάρ, η Σίλη. Είμαι η Μαρίνα, χορεύω σε σύγχρονο και πιστεύω ότι την καλύτερη χορεογραφία την έχει η Τζασμίν με τον Αλαντίν το ντουέτο. Είμαι η Κατερίνα, είμαι η τίγρης της Τζασμίν και πιστεύω ότι η Άννα της πάει πάρα πολύ ωραία ο ρόλος της Ντάλιας και θα έχει πολύ ωραίες χορογραφίες. Είμαι η Άννα, είμαι η κολλή της Τζασμίν, η Ντάλια και πιστεύω ότι το πιο ωραίο μακιγιάζ το έχει η Κατερίνα, η τίγρης. Που βασικά έκανα ρίγες με eyeliner, μαύρο και άσπρο. Τι όμορφο που είναι, για και μία και την άλλη. Όπου είναι τέλειο. Ναι, και έχω βάλει αυτό το πορτοκαλί στα μάγουλά μου σαν ρούζ και αυτό εδώ στο μάτι και αυτό εδώ στο κέντρο και eyeliner και άσπρο μολύβι και έλειπα λέτε αυτή εδώ. Στην Άννα βασικά χρησιμοποίησα αυτό εδώ στο κέντρο και λίγο από αυτό το πορτοκαλί. Ξεκινάμε. Enjoy, πραγματικά enjoy, εντάξει. Και θέλω να συνηθίσετε πώς θα χαμογελάτε πάνω στη σκηνή. Οκ. Αυτό ήταν αληθινό, έπαιζε κανονικά βιολί, δεν πιστεύω. Τέσσερις από τους ρόλους και θα μας πούν πώς προετοιμάζονται για την παράσταση. Εγώ είμαι η μαμά της Γιασμίν, η Σουλτάνα. Εγώ είμαι η τίγρης της Γιασμίν, η μαμά της Γιασμίν. Εγώ είμαι η Χακίμ. Εγώ είμαι η Ντάλια. Η κολλητή της Γιασμίν. Αρχικά το βράδυ εννοείται που βγαίνουμε. Κοιμόμαστε νωρίς. Οπότε σίγουρα κλείνουμε 8 ώρες. Και ξυπνάμε με άνεση. Πολύ καλό πρωινό. Καθόλου σοκολάτα εκείνη τη μέρα. Και μακαρόνια και ζάχαρη. Γιατί δίνουν ενέργεια για λίγο και μετά πέφτει ο οργανισμός. Και μακαρόνια από το βράδυ γιατί το τάβο δίνει σιγά σιγά ενέργεια. Έτσι. Και το πρωί μακαρόνια. Με γιαούρτι, λαχανικά, και γενικά σνακ και πρωτεϊνούχα. Ξηρούς καρπούς μας έχουν δει. Και τη μέρα της παράστασης κάνουμε λίγο πιο πριν πολύ καλό ζέσταμα. Πολύ καλά ανοίγματα. Ναι, ώστε να μπορούμε πάνω στη σκηνή να είμαστε πιο άνετε. Μακιγιάζ, μαλλιά, τέλεια. Και πολύ λακ. Και είστε έτοιμες, ενθουσιασμένες, αγχωμένες, για πείτε μου πώς είναι. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Είναι μια ερήση, όλα. Στην αγχωμένη, στην ίσια, σιγά σιγά.
πολύ αυτές τις πρόλες. Έκαμε τα babies, εδώ θα είναι 20-30 μωρά babies. Μία εβδομάδα και σε λίγο παράσταση. Η πίεση και το άγχος είναι πολύ μεγάλο, αλλά νομίζω, βασικά δεν νομίζω, είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό και μαγευτικό. Έχουμε συνεργαστεί τόσο με τα παιδιά, όσο και οι δασκάλες μεταξύ μας. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά μέσα στον χρόνο και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι μαγευτικό. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω σε όλους σας ότι αν πιστεύουμε στα όνειρά μας και δεν σταματήσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε και να παλεύουμε σκληρά γι' αυτά, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα και πολύ πιο όμορφο από αυτό που περιμένουμε. Και μιλάω γιατί είμαι ένας άνθρωπος που σχεδόν κανείς δεν πίστευσε σε μένα. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ, είμαι δασκάλα, έχω χορογραφίες, χορεύω, έκανα πραγματικότητα το όνειρό μου. Οπότε, πάντα να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στις δυνατότητές μας, θα λάμψουμε και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιμένουμε. Προετοιμαζόμαστε πολύ σκληρά για την παράσταση και κάνουμε εκατομμύριες πρόβες, αλλά πιστεύω με τόση προσπάθεια η παράσταση θα βγει καταπληκτική. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 10. Και πόσα χρόνια κάνεις χορό? Ήρθα μπαλέτο, δηλαδή στη σχολή, όταν ήμουνα 5. Να είμαι 5 χρόνια εδώ. Wow. Και κάνω μπαλέτο. Τα τελευταία 2 κάνω μοντέρνο και περνάω πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τον Αμπού, τον Τζίνι, τον Χαλί και τον Αλαντίν. Είμαι νομίζω από η πιο παλιά δασκάλα και διδάσκω musical,
contemporary και modern ISTD. Και ανυπομονώ πάρα πολύ και για αυτή την παράσταση για ακόμα μία χρονιά. Είμαι η Μέρη και διδάσκω hip hop και μοντέρνο και είμαι 20 χρόνια στη σχολή. Είμαι η Λίζα, διδάσκω μπαλέτο και έχω τη σχολή Ballet Arts. Φέτος γιορτάζουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας. Φοβερή, υπέροχη. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι 20 χρόνια και πραγματικά the very best 20 χρόνια που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μπράβο! Απολαύστε την τελευταία εβδομάδα. Ό,τι μας έμεινε, enjoy it. Και θα σας δούμε στη θέα. Να κάνει περισσότερα από όλες τις επαγγελματίες. Ήσουν καταπληκτικός. Όλο σου το είναι. Μπήκε στη σχολή εδώ. Καλή παράσταση, κορίτσια, να έχουμε. Και αγόρια και αγόρια! Τέλειο. Για να δω. Και το άλλο ποιο είναι. Μικρά τέτοια, μήπως κάνουμε πολλά πλεξουδάκια και μια κανονική. Α, και είναι κάτω τα κοινικά. Ναι, κάνουμε πολλά πλεξουδάκια. Ήταν καταπληκτική η γενική πρόβα. Ανυπομονώ τόσο πολύ για την παράσταση. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για την παράσταση στο link που θα βάλω στο πρώτο σχόλιο και στην περιγραφή. Στο Ticket Services. Και θα το έχω και στο story μου στο Instagram πάντα. Αλλά, μαμά, πόσες παραστάσεις έχετε κάνει εδώ? Έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις. Τα περισσότερα είναι της Disney, γιατί μας αρέσουν τα παραμύθια. Χιονάτη, Άριελ, Μπέλ. Η Maleficent, τα χτωπούτα. Η Maleficent είναι της... Α, της ωραίας κοιμωμένης η... Ναι, Sleeping Beauty. Και φέτος η... Φέτος, κάθε χρονιά λέω είναι η καλύτερη παράσταση ever. Φέτος νομίζω το απογειώσαμε ακόμη περισσότερο. Είναι τρομερή, ανυπομονώ τόσο πολύ να τη δω. Και ελπίζω να γνωρίσουμε και μερικούς από εσάς κιόλας. Εννοείται και εσύ εκεί στην παράσταση. Εννοείται και τη Δευτέρα και την Τρίτη και στις 2. 26 Ιουνίου και 27 Ιουνίου. Εμείς έχουμε ένα twist. Εμείς θα το ονομάζουμε Jasmine and the Aladdin. Ναι. Και υπάρχει και ένα twist στο παραμύθι μας. Τι twist? Η ευχή του Αλαντίν. Ποια είναι? Δεν θα ζητήσει πλούτη, έχει άλλο χαρακτήρα. Θα ζητήσει την Αμέλεια. Θα ζητήσει αυτοπεποίθηση για να γνωρίσει την Jasmine. Oh, ναι. Δεν θα ζητήσει πλούτη, δεν θα ζητήσει παλάτια. Και να πούμε, ναι, φυσικά ότι είναι από την πλευρά της Jasmine, γι' αυτό λέγεται Jasmine και όχι Αλαντίν. Και βλέπουμε εδώ την Jasmine να πολεμάει για τα δικά της δικαιώματα και τη δική της ευχή να γίνει αυτή η σουλτάνα της Άγκραμπα. Τέλειο, ανυπομονούμε όλοι. Ελπίζω να έρθετε, θα περάσουμε καταπληκτικά, θα γελάσετε, θα συγκινηθείτε μαζί μας. Τα παιδιά μας, τα οποία τα θεωρώ όλα δικά μου, τα ξέρω ένα-ένα. Συγκινούμε κάθε φορά που θα πω τη λέξη τα παιδιά μας. Μα πολλά παιδιά είναι από παιδάκια. Δηλαδή η Σίλια που κάνει την Τζαφάρ είναι μαζί μου από 3 χρονών. Και τώρα είναι 20, πόσα χρόνια είναι η Σίλια, σχεδόν 20. Η Μέρη, η δασκάλα. 17 χρόνια. Η Μέρη, η δασκάλα, είναι ήταν μαζί μου. Ήταν από παιδάκι. Από το έδωσε μαζί μας το intermediate. 20 χρόνια είναι. Η Μέρη είναι σίγουρα 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι 30, ήταν από τα 10 της. Η στρατηγός. Η Μαριλένα. Η Μαριλένα. Η Μαριλένα. Είναι από τα 5 της και τώρα είναι 15. Είναι 10 χρόνια. Πολύς κόσμος.
είναι μαζί μας από μικρά. Τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και να γίνονται όμορφες δεσποινίδες, δυνατές, έξυπνες, πανέμορφες μέσα και έξω. Όλες είναι γλυκύτατες. Όλες και πανέμορφες. Υπέροχες. Και χορευτές, ενώ άντρες. Μερικά αγόρια και μπαμπάδες και μητέρες και απ' όλα. Είναι οικογένεια, όντως. Είναι οικογένεια. Νομίζω αυτό που ξεχωρίζει στη σχολή μας, αλλά γενικά το μπαλέτο το κάνει αυτό, είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ όλων και μεταξύ όλων των επιπέδων. Κανείς δεν ξεχωρίζει, είμαστε όλοι το ίδιο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τους ρόλους, πραγματικά ο κάθε ρόλος του ταιριάζει απόλυτα. Απόλυτα. Αυτό παρατήρησα, λέω, wow, είναι όντως γεννημένη για αυτό το ρόλο. Ναι, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα των παιδιών, ναι. Ξέρουμε τις ικανότητες και βέβαια η κάθε χορογραφία έχει γίνει βάση του παιδιού που είχαμε μπροστά μας. Αν ένα παιδί το οποίο ξέρουμε ότι πηδάει πολύ ψηλά, θα έχει πολλά πηδήματα. Αν κάποια γύρναγε πολύ, είχε πολλές πιουέτσες μέσα στη χορογραφία της. Αναδείξαμε το κάθε παιδί. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κάθε παιδί ταιριάζει πάρα πολύ μέσα στο ρόλο που έχει. Ναι, πω, καταπληκτικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι για τις δασκάλες. Είναι απίθανες. Απίστευτες. Αυτό το ταλέντο. Το ταλέντο των δασκάλων δεν υπάρχει. Είναι όλα εξίσου άριστες. Και πολλοί μου άρεσαν κιόλας, δηλαδή και στο meeting που σας έβλεπα όλες. Καλά, εντάξει, το ταλέντο είναι προφανώς. Μ' άρεσε πολύ κιόλας πώς συνεργάζεστε. Εγώ αυτό παρατηρούσα τώρα. Και ξέρει μία τι θέλει η άλλη, γιατί και οι χορογραφίες μας είναι δύσκολες στο ότι μπαίνει μία η δουλειά μέσα στη δασκάλα της άλλης. Ναι. It all blends together. Και αυτό σκεφτόμουν. Πώς ναι, έγινε ναι. Όλο αυτό, δηλαδή πώς φτιάξετε ολόκληρη την ιστορία έτσι με τις χορογραφίες. Ξενύχτια, όταν λέμε ξενύχτια μέχρι τις 2 ώρα το πρωί, μέχρι τις 3 ώρα το πρωί, 10 ώρα δουλέψαμε μαζί. Πολύ να γίνει δύσκολο. Το σενάριο, να γραφτεί όλο αυτό, να διορθωθούν λάθη. Το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς είναι αυτό το οποίο δεν βλέπει κανείς. Και είναι εδώ η επιτυχία, ότι όλο κυλάει τόσο smoothly, τόσο ήρεμα και όμορφα και κανείς δεν παίρνει είδηση. Και επίσης άλλοι συνεργάτες. Κύριος που με την οποία συνεργαζόμαστε για τη μουσική, ο κύριος Σόλο. Για τον ήχο. Τα σκηνικά, το πρόγραμμα. Το απόλαυσες, Μανουέλα. Πάρα πολύ. Και ανυπομονώ τόσο πολύ για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να πέρασετε κι εσείς όμορφα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να πάρετε εισιτήρια για την παράσταση, να σας δούμε όλους εκεί και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας! Γεια σας.